ξανά μαντέψω τις καρδιάς του τον καημό. Αυτά λοιπόν από την καλλιτεχνική και την κοσμική στήλη της τηλεεφημερίδας από το Α έως το Μ. Έχουμε τίποτα άλλο? Έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα. Όχι. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ την Φρίνη Τσάκο. Να επιστρέψουμε στο θέμα της αεροπορικής τραγωδίας στην περιοχή της Μασαχουσέτης, για την οποία εξακολουθεί να υπάρχει πυκνό μυστήριο, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση αυτού του Boeing των Αιγυπτιακών αερογραμμών. Τα σκάφη της ακτοφυλακής συνεχίζουν τις έρευνές τους, χτενίζουν για την ακρίβεια την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Έχουν εντοπιστεί πτώματα, αλλά πουθενά ίχνος ζωής. Πολλά ερωτηματικά για την ασφάλεια πτήσεων στον Αμερικανικό εναέριο χώρο δημιουργούνται έπειτα από τη συντριβή του Boeing 767 των Αιγυπτιακών αερογραμμών. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μοιραίο αεροπλάνο εξεράγει στον αέρα, λίγο πριν καταπέσει στα ανοιχτά της Μασαχουσέτης. Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες καθώς και οι αρχές ασφαλείας του Αμερικανικού Γραφείου Αερομεταφορών απορρίπτουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, προβάλλοντας ως δικαιολογία το άριστο σύστημα ασφαλείας που διαθέτουν τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Και είναι κάτι λογικό. Αποδοχή ενός τέτοιου ενδεχομένου θα συνιστούσε ταυτόχρονα ένα σοβαρό πλήγμα στο κύρος του αεροδρομίου Kennedy, από όπου και απογειώθηκε το Boeing 40 λεπτά πριν την εξαφάνισή του. Ωστόσο, η διοίκηση της πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ είχε προειδοποιήσει με εγκύκλειό της πριν από ένα μήνα την απειλή ύπαρξης βόμβας σε αεροπλάνο που θα απογειωνόταν ή από το διεθνές αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης ή από το Λος Άντζελες. Το μοιραίο αεροπλάνο θα εκτελούσε την πτήση Νέα Υόρκη-Κάιρο, μεταφέροντας 202 επιβάτες και 15 μελές πλήρωμα. Η συντριβή όμως που συντελέστη στα ανοιχτά της νήσου Νάγκετα έμελε να έχει τραγική κατάληξη για όσους βρίσκονταν μέσα. Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Υπουργό Μεταφορών, στον κατάλογο των επιβατών βρίσκονται 129 Αμερικανοί, 62 Αιγύπτιοι, 2 Σουδανοί, 3 Σύριοι, 1 Χιλιανός και 5 άτομα, η εθνότητα των οποίων δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Οι έρευνες βέβαια συνεχίζονται, αλλά τα συντρίμμια της ατράκτου του μοιραίου Boeing 767, καθώς και μερικά πτώματα που εντοπίστηκαν, σβήνουν τις ελπίδες ανέβρισης επιζώντων. Η νέα αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε ακριβώς στην ίδια περιοχή όπου τα τελευταία τρία χρόνια έχουν βρει το θάνατο 679 άνθρωποι, επιβάτες τεσσάρων μοιραίων αεροσκαφών. Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο δυστύχημα σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Τότε είχε καταπέσει το αεροσκάφος του Τζον Κένεντι. Είχαν προηγηθεί βέβαια η συντριβή του Σεπτέμβριο του 1998 του αεροσκάφου στη Swiss Air, όπου 229 άτομα βρήκαν θάνατο, ενώ δύο χρόνια αργότερα 230 άτομα χάθηκαν όταν εξεράγει αεροσκάφος της TWA. Το δραματικό μοσαϊκό του θανάτου φαίνεται να περιπλέκεται ειδικά τώρα, μετά την πτώση και του Boeing των Αιγυπτιακών αερογραμμών. Στις περίεργες και διαβολικές υπτώσεις, καθώς και στις απειλές για τρομοκρατικές ενέργειες, έρχονται να προσθεθούν τώρα και οι φωνές αυτών που μιλάνε για την ύπαρξη νέου τριγώνου θανάτου με αναφορές αυτών των Βερμούδων. Ειδικοί εμπειρογνώμονες κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά ανασφαλή περιοχή για τις πτήσεις, ενώ τόσο η διοίκηση της Egyptian Airlines όσο και της Boeing ζητούν την άμεση διεξαγωγή έρευνας, προκειμένου να εξακριβωθεί τι βρίσκεται τέλος πάντων πίσω από τις αλλεπάλληλες τραγωδίες στην ίδια ακριβώς περιοχή, και μάλιστα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν στην ύπαρξη δυνάμεων πέρα από αυτές που γνωρίζουμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Οι ιστορίες με τα UFO δεν είναι καινούργιες. Τείνουν όμως να γίνουν ένα με τα αεροπορικά δυστυχήματα που συμβαίνουν σε ακτές του Ατλαντικού ωκεανού και ειδικότερα στα ανοιχτά της νήσου Νάγκερ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ερωτηματικά έρχεται να δημιουργήσει η ώρα που χάθηκε το αεροπλάνο από τα ραντάρ του αεροδρομίου Kennedy. Τα στοιχεία λένε ότι το Boeing έγινε άφαντο 41 λεπτά μετά την απογείωσή του και ακριβώς τη στιγμή που άλλαξε η χειμερινή ώρα, στις 2 δηλαδή τα ξημερώματα τοπική ώρα. Απλές συμπτώσεις ή μήπως όντως τελικά υπάρχει κάτι παράξενο σε εκείνη την περιοχή. Σενάρια επιστημονικής φαντασίας λένε πολλοί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εκείνοι που τα πιστεύουν και δεν φαίνονται να ηρεμούν. Ειδικά τώρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σε αυτούς που ονόμασαν την περιοχή το νέο τρίγωνο των Βερμούδων. Μάλλον όμως είναι υπερβολικός αυτός ο χαρακτηρισμός, δεδομένου ότι εδώ στην περίπτωση αυτή τα συντρίμμια των αεροσκαφών βρίσκονται, εντοπίζονται. Είναι μαζί μας ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, κυβερνήτης της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Χειριστών Πολιτικής Αεροπορίας. Και καλή σας ημέρα. Και ο κ. Μάκης Ποδότας είναι ηλεκτρονικός ερευνητής για αγνώστου ταυτότητος. Υπτάμενα αντικείμενα. Υπτάμενα αντικείμενα. Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από τον κυβερνήτη. Ακριβώς για να μας πείτε πρώτα απ' όλα, έχετε πετάξει στην, φαντάζομαι. Έχω πετάξει πριν από περίπου 3 χρόνια, όταν ήμουν συγκυβερνήτης στα 747 της Ολυμπιακής. Ναι. Από το συγκεκριμένο διάβλο πετούσα περίπου
6 με 8 φορές το μήνα. Mm-hmm. Η Ολυμπιακή Αεροπορία εκτελώντας τα δρομολόγια προς Νέα Υόρκη. Από εκεί παίρνουν και τώρα. Και Βοστόνη. Από εκεί παίρνουν και τώρα. Η Ολυμπιακή περνάει από εκεί περίπου 2 φορές την ημέρα, από το συγκεκριμένο διάβλο. Τώρα δεν θέλω να σας βάλω στη θέση των εμπειρογνωμόνων, αλλά όχι. Το μυαλό σας πού πάει. Θα σας πω, για το συγκεκριμένο τραγικό ατύχημα της Egypt Air, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Ναι. Δεν γνωρίζουμε ούτε το 1% των δεδομένων της συγκεκριμένης πτήσης. Αυτό το οποίο μπορούμε να απαντήσουμε όμως είναι αυτή την υπερίεργη δαιμονολογία, ναι, η οποία αναπτύσσεται συγκεκριμένα μετά από κάθε μεγάλο ατύχημα για νέα τρίγωνα των Βερμούδων, το τρίγωνο της Μασαχουσέτης, τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα που μπορεί να επηρεάζουν τις πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ασκήσεις του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κάτω από αυτή την περιοχή. Νομίζω ότι δυστυχώς ψάχνουμε προς λάθος κατεύθυνση. Τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να δώσουμε είναι ότι περίπου το 85 με 90% της κυκλοφορίας πολιτικών αεροσκαφών από την Αμερική, Βόρεια Αμερική προς την Ευρώπη και από την Ευρώπη προς την Βόρεια Αμερική κινείται, μπαίνει στον, ή βγαίνει από τον Αμερικανικό εναέριο χώρο σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Συνεπώς, αν ερμηνεύσουμε. Έχει μια στατιστική προσέγγιση περίπου, ποιο είναι το νούμερο που καθημερινά διέρχεται τον αεροσκαφών. Είναι πάνω από 10.000 πτήσεις. Είναι πάνω από 10.000 πτήσεις οι οποίες διέρχονται. Δεν σημαίνει ότι αυτές όλες προσγειώνονται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης της Βοστόνης. Μπορούν να συνεχίζουν δυτικότερα από το συγκεκριμένο σημείο σε 24-ωρη βάση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι νόμοι της στατιστικής δίνουν σε αυτή την περιοχή μια πιθανότητα μεγαλύτερη, εφόσον υπάρχουν πολλές διελεύσεις, για να συμβεί κάποιο ατύχημα. Αυτό το οποίο δημιουργεί τις εντυπώσεις είναι ότι έχουμε 3 συνεχόμενα χρόνια με 3 μεγάλα αεροσκάφη που συνεπάγεται πολύ μεγάλος αριθμός σε απώλειες ζώων, η οποία μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, για τα 2 άλλα ατυχήματα, συγκεκριμένα για το 747 της TWA, την πτήση 800, και για το MD-11 της Swiss Air, έχουν ολοκληρωθεί οι διερευνήσεις και έχουν ανεβρεθεί οι αιτίες. Είναι τεχνικά τα προβλήματα. Τέτοιο εικάζεται ότι υπάρχει. Δεν γνωρίζουμε ούτε μπορούμε να εικάσουμε. Δεν μπορούμε όμως να ταυτίσουμε, ναι, τα 3 αυτά ατυχήματα, δυστυχήματα, τραγικά θα τα έλεγα. Αυτό όμως το οποίο θα μπορούσαμε να δώσουμε, γιατί τέτοιου είδους συγκυρίες, γιατί για μένα είναι συγκυρίες, δημιουργούν μια άσχημη εντύπωση, είναι ότι κατά την τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί περίπου κατά 27% ο αριθμός των επιβατών παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, μιλάμε τώρα για σύγκριση μεταξύ 1980. Δεν έχει ανανεωθεί αντιστοίχως και ο στόλος, δηλαδή. Όχι. Και κάνουν περισσότερες πτήσεις. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι από 1988 μέχρι το 1998 έχει αυξηθεί περίπου κατά 27% ο αριθμός των επιβατών οι οποίοι πετάνε, διότι οι μετρήσεις γίνονται σε αυτή την κλίμακα. Την ίδια στιγμή έχει μειωθεί κατά 9% περίπου οι απώλειες ανά εκατομμύριο επιβάτη από αεροπορικά ατυχήματα. Δηλαδή βλέπουμε μια βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων περίπου κατά 35%. Δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα, δυστυχώς, τα λεγόμενα crash-proof αεροπλάνα. Είμαστε βέβαια σε τέτοιου. Τι είναι αυτά τα αεροσκάφη? Δηλαδή, όταν εννοώ crash-proof, εννοώ αεροπλάνα τα οποία, ό,τι και να συμβούν, δεν πρόκειται να πέσουν. Υπάρχει μια αλυσίδα συμβάντων γεγονότων που μπορούν να οδηγήσουν ένα αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας, όσο καλά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ή συντηρισμένο να είναι, να οδηγηθεί σε ένα ατύχημα. Ενώ με αυτά τα καινούργια αεροπλάνα, τα οποία πιστεύετε ότι θα είναι στον αέρα, θα πετούν πότε? Τα καινούργια αεροπλάνα, η τέταρτη γενιά αεροσκάφη, θα αρχίσουν να βγαίνουν μετά το 2004-2005. Αλλά ακόμα και αυτά τα αεροσκάφη, δεν μπορεί κανένας να μας υπογράψει ότι 100% δεν πρόκειται να δημιουργήσουν συμβάν ή ατύχημα. Θα δούμε και άλλα στοιχεία στη συνέχεια με το τρίγωνο των Βερμούδων. Έχετε ασχοληθεί καθόλου εσείς προσωπικά? Επειδή είστε κυβερνήτης και επειδή αεροπλάνα χάθηκαν και εκεί και πλοία, βέβαια. Το Βερμούδων είναι πολύ νοτιότερα, νομίζω ότι και ο ερευνητής μας θα μας το επιβεβαιώσει αυτό. Είναι περίπου 1.000 με 1.500 μίλια νοτιότερα. Επειδή έτυχε τις σπουδές μου, όπως και οι περισσότεροι πιλότοι της πολιτικής αεροπορίας, να τις κάνουμε στην περιοχή της Φλόριντα, όπου εκεί είναι πραγματικά κοντά το τρίγωνο των Βερμούδων, νομίζω ότι δεν υπήρχαν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας αυτών των φαινομένων στο τρίγωνο των Βερμούδων, πέραν μιας συνεχούς εξαφάνισης κάποιων αεροσκαφών για
λόγους που δεν ξέρουμε. Δεν βρήκαν ποτέ συντρίμια, δεν είχαν εκείνη την εποχή μαύρα κουτιά για να δουν τις. Θα μας δώσετε τα στοιχεία σε λίγο. Θα σας ζητήσω συγγνώμη να σας διακόψω, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Θεοφύλακτο Σπατούλα, ο οποίος βρίσκεται εν πλώ και έχει προσεγγίσει το Super Fast 3, το Super Ferry 3. Να πάμε λοιπόν στον συνάδελφο. Είναι εν πλώ, επαναλαμβάνω, ο Θεοφύλακτος Σπατούλας. Και καλή σου μέρα. Θεοφύλακτε. Καλημέρα, βρισκόμαστε 17 μίλια δυτικά της Πάντρας και όπως μπορείτε να δείτε και στους δέκτες σας, το Super Fast 3 πριν από ένα λεπτό περίπου έβαλε σε λειτουργία, ο καπετάνιος του πλοίου έβαλε σε λειτουργία, τις μηχανές του πλοίου και ήδη έχει χαράξει ρότα προς το λιμάνι της Πάντρας. Όπως διακρίνεται, 4 ρημουλκά αλλά και πυροσβεστικά σκάφη αλλά και σκάφη του λιμενικού συνοδεύουν το πλοίο, βεβαίως για λόγους ασφαλείας. Δεν ξέρω αν η εικόνα σας διευκολύνει. Έχουμε κάποιες διακοπές, βεβαίως πρέπει να ενημερώσω και να ζητήσω και συγγνώμη από τον κόσμο. Έχουμε κάποιες διακοπές, δεδομένου ότι είναι ο συνάδελφος εν πλώ και καταλαβαίνετε ότι στο πρώτο εμπόδιο χάνεται εικόνα. Ναι, τώρα έχουμε την καθαρή εικόνα και πάλι, Θεοφύλακτε. Ναι, δεν έχει πάρει κλίση το πλοίο, όπως μπορείτε να διακρίνετε κι εσείς. Αυτοδύναμα λοιπόν με τους δικούς του κινητήρες, με τις δικές του μηχανές, κατευθύνεται προς την Πάτρα. Πριν από λίγο τελείωσαν και οι έρευνες των ανδρών της πυροσβεστικής και του λιμενικού στα μπάρια και στους χώρους του πλοίου, ναι, προκειμένου να εντοπίσουν άλλους συνανθρώπους μας που θα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο. Δυστυχώς αυτό το συμβάν εκτελήθηκε σε τραγωδία. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε μένα, εδώ κάνουν λόγο για 4 νεκρούς. Όχι, έχει αυξηθεί ο αριθμός. Είναι δυστυχώς 5 οι νεκροί και είναι η επίσημη πληροφορία που έχουμε πια, Θεοφύλακτε. Βεβαίως δεν είσαι σε θέση από εκεί που βρίσκεσαι να έχεις σαφή ενημέρωση. Τώρα μας μεταδίδεις αυτή την εικόνα. Το πλοίο λοιπόν κατευθύνεται προς την Πάτρα. Σε πόση περίπου ώρα θα βρίσκεται στο λιμάνι της Πάτρας, υπολογίζεις? Σύμφωνα με την εμπειρία των καπετάνιων εδώ που μιλάμε και με τα μίλια που έχει αναπτύξει το πλοίο. Βεβαίως δεν θα είναι σε ισχύ, φουλ ισχύ, ας με επιτραπεί η έκφραση, οι μηχανές του πλοίου και βέβαια αυτό για ευνόητους λόγους. Ελπίζουμε σε μισή ώρα περίπου, 3/4 τουλάχιστον, να βρίσκεται στο λιμάνι της Πάτρας. Όλο το πλήρωμα φαντάζομαι ότι είναι πάνω στο βαπόρι. Όχι, Βανάση, δεν είναι όλο το πλήρωμα και αυτό θα πρέπει να το πούμε. Δεν είναι όλο το πλήρωμα διότι εμείς... τόσο εγώ αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του Α που βρισκόμαστε από χθες εδώ βρήκαμε πλήρωμα του πλοίου να είναι στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνεις ότι ο πανικός που δημιουργήθηκε με την εκδήλωση της φωτιάς όθησε πάρα πολλούς, βεβαίως και ανθρώπους από το πλήρωμα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και στις Λέμβους, στις οστικές Λέμβους υπήρχαν άνθρωποι του πληρώματος που βοηθούσαν τους επιβάτες προκειμένου να φτάσουν στα παραπλέοντα πλοία και βεβαίως να μεταφερθούν στη συνέχεια στο λιμάνι της Πάτρας. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτό που είπες, ότι έχει γίνει ο ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους χώρους του σκάφους, του βαποριού. Δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί ή και αυτό το στοιχείο είναι ακόμη εκκρεμές? Βεβαίως από εδώ και στο εξής, με το που θα δέσει το πλοίο στο λιμάνι της Πάτρας, θα αρχίσουν και οι έρευνες των ανδρών της πυροσβεστικής, οι έρευνες που θα είναι πιο συντονισμένες και θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν και τα αίτια του ατυχήματος. Κάποιο ρήγμα μετά την πυρκαγιά προκλήθηκε? Δεν σας άκουσα. Υπάρχει ρήγμα μετά την πυρκαγιά, προκλήθηκε κάποιο ρήγμα? Προσωπικά δεν το ξέρω, αλλά από τις συνομιλίες που έχουμε, αν υπήρχε κάποιο ρήγμα, Θανάση, ναι, το πλοίο δεν θα ταξίδευε αυτοδύναμα. Δεν θα ξεκινούσε δηλαδή να έρθει με τις δικές του μηχανές να πάει στο καράβι της Πάτρας. Άρα λοιπόν, Θεοφύλακτε, για να συνοψίσουμε, το βαπόρι τώρα ξεκίνησε την επιστροφή του, το ταξίδι της επιστροφής. Σε περίπου μισή ώρα με 3/4 υπολογίζεις ότι θα είναι στο λιμάνι της Πάτρας. Ο καιρός βεβαίως από ό,τι διακρίνουμε δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Δεν ξέρω πόσα μποφόρ υπάρχουν. Είναι εδώ στην περιοχή περίπου 6 μποφόρ. Περίπου 6 μποφόρ. Συνοδεύεται βεβαίως το σκάφος από τα σκάφη του λιμενικού. Ναι, και ρημουλκά και σκάφη της πυροσβεστικής. Όπως δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι γύρω από το πλοίο για λόγους ασφαλείας. Καθαρά για λόγους ασφαλείας.
Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά. Ο συνάδελφος είναι εμπλό, ίσως σε λίγη ώρα προσεγγίσει ακόμη περισσότερο και έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι ζημιές υπέστη το βαπόρι, το οποίο το βλέπετε αυτοδύναμα να κατευθύνεται προς το λιμάνι της Πάτρας. Χθες ο κύριος. Είναι εμφανή τα σημάδια βεβαίως της χθεσινής φωτιάς Ανάση. Πολλά σημεία του σκάφους είναι μαυρισμένα. Τα πίσω σημεία του σκάφους που ίσως εσείς αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να διακρίνετε είναι μαυρισμένα από τον καπνό. Ένας καπνός ο οποίος. Είχε ως αποτέλεσμα δυστυχώς 5 συνάνθρωποι μας να χάσουν τη ζωή τους και βεβαίως και άλλοι 4 να μεταφερθούν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία του, τόσο του Ρίου αλλά και της Πάτρας, το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Και να ξαναπούμε τουλάχιστον για τους 3 πρώτους νεκρούς, η αιτία του θανάτου τους δεν ήταν η φωτιά αυτή καθ' αυτή, αλλά ο καπνός που δημιούργησε, από ασφυξία πέθανε οι άνθρωποι, δεν κάηκαν, δεν ξέρω τι έχει γίνει και με τους. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι εκεί που εκδηλώθηκε η φωτιά, διότι ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πραγματικά πού ακριβώς εκδηλώθηκε η φωτιά, αλλά από ό,τι μας είπε ανώτατο στέλεχος του λιμενικού εδώ στην Πάτρα, μας είπε ότι τα υλικά τα οποία καίγονταν ήταν τέτοιες ύλες που καίγονταν, όπου δυστυχώς οι πυροσβέστες έριχναν νερό και μετά από ένα λεπτό πάλι η φωτιά στο ίδιο σημείο φούντωνε. Βεβαίως η διαδικασία που ακολούθησαν οι πυροσβέστες, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ήταν μια διαδικασία ότι δεν μπορούσαν να ρίχνουν τόνους νερό μέσα στο πλοίο, διότι όπως καταλαβαίνετε και εσείς υπήρχε κίνδυνος το πλοίο να βουλιάξει, να πάρει κάποια κλίση και να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολο ήταν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε. Και πράγματι από το πρωί, όχι μάλλον το πρωί, όλη τη νύχτα, αλλά και το πρωί εντάθηκαν οι προσπάθειες των πυροσβεστών, όπου με ασφυξιογόνες μάσκες στους χώρους του πλοίου έκαναν τις έρευνες και δυστυχώς ανέσυραν 5 συνανθρώπους μας νεκρούς. Μάλιστα, θα επιχειρήσουμε σε λίγη ώρα και πάλι να σε έχουμε θεοφύλακτη για να έχουμε μια πιο καλύτερη εικόνα. Αν και βλέπω ότι τώρα πραγματικά ζουμάρει και ο συνάδελφος οπερατέρ και προσπαθούμε να διακρίνουμε τα σημάδια που άφησε η πυρκαγιά σε αυτό το υπερσύγχρονο βαπόρι, σε αυτό το βαπόρι που εκτελεί αυτά τα μακρινά δρομολόγια για την Αγκώνα της Ιταλίας. Βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολο να διακρίνουμε αυτά τα σημάδια, αλλά βλέπετε το βαπόρι το οποίο επιστρέφει στο λιμάνι της Πάτρας μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, η οποία δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία, με 5 νεκρούς. Ένα πλοίο θανάτη μόλις 2 ετών, υπερσύγχρονο πλοίο, δυστυχώς εκτελήθηκε μια τραγωδία από χθες το βράδυ. Προτείνω να κρατήσουμε την εικόνα. Θα σε ακούσουμε σε λίγο και πάλι θεοφύλακτη και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον κύριο Ποδωτάκη, τον κύριο Ποδώτα και τον κύριο Κωνσταντέλο. Τώρα, προσωπικά συνδέεται αυτή την ιστορία με την ιστορία των Βερμούδων, του τριγώνου των Βερμούδων? Υπάρχουν κάποιες αντιστοιχίες? Παρόλο που τα ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία ή και κάποια άρθρα σε εφημερίδες στο εξωτερικό κάπου προσπάθησαν να το συνδέσουν, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον πιλότο. Ο οποίος είπε ότι πρώτον ήταν πολύ μακριά, δηλαδή το τρίγωνο των Βερμούδων είναι κυρίως περίπου στο 36 μοίρες βόρειο παράλληλο. Ενώ το αεροδρόμιο και το ατύχημα εκεί που μας έχουν δώσει το στίγμα είναι γύρω 42-43, κάπου εκεί. Είναι μεταξύ 66 και 70 μοίρων. Α, είναι τόσο είναι ψηλά. Είναι η περιοχή αυτή των Ατάκων. Ακόμα καλύτερα σε αυτή την περίπτωση. Δεν το συνδέω. Όχι, δεν το συνδέω. Εξάλλου τα χαρακτηριστικά που μας έχουν δώσει δεν ταιριάζουν καθόλου με αυτά που έχουμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις εξαφανίσεως πλοίως αεροπλάνων τόσα χρόνια. Στο χάρτη σας έχετε το τρίγωνο. Ναι, το έχω, όπου φαίνεται χαρακτηριστικά η απόσταση μεταξύ τους. Να έχουμε και την αφορμή τώρα, ίσως, για να πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την ιστορία. Το τρίγωνο των Βερμούδων χαρακτηρίζεται από κάποιες, είναι μέσα σε κάποιες περιοχές, Βερμούδες, Μαϊάμι και Μπαχάμες και Κωνσταρίκα, Πορτορίκο. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Και βέβαια το ατύχημα έγινε κάπου εδώ ψηλά, είναι το αεροδρόμιο, δηλαδή είναι αρκετά ψηλά. Είναι αρκετές εκατοντάδες. Εκατοντάδες βέβαια, μιλάμε τώρα για χιλιάδες, μιλάμε για εκατοντάδες μιλιά. Για δεδομένης ευκαιρίας τώρα να μας πείτε τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Ναι, σε αντίστοιχες, βέβαια το τρίγωνο των Βερμούδων είναι το πιο γνωστό, γιατί υπάρχουν και άλλα τρίγωνα, είναι γύρω στα 12 σε όλο τον πλανήτη μεγάλα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά μικρότερα. Αυτό είναι το πιο γνωστό, το πιο δημοφιλές, γιατί το σημείο εκείνο είναι γεμάτο, έχει μεγάλη πυκνότητα σε πλοία, αεροπλάνα, δηλαδή είναι πολύ συχνά στο σημείο. Και βέβαια τα μέσα ενημέρωσης είναι πάρα πολλά, οπότε δεν αφήνουν ευκαιρία να μην παρουσιαστεί το παραμικρό και να το κάνουν μεγάλο θέμα, οπότε μαθαίνεται αμέσως. Κάποια άλλα σημεία αντίστοιχα του πλανήτη, εδώ θα ήθελα γιατί δείχνει κάποια ομοιομορφία, είναι αυτός εδώ ο χάρτης,
όπου παρουσιάζει τα 10. Εδώ βλέπουμε την απόλυτη ομοιομορφία. Απόλυτη ομορφία, είναι στις 36 μοίρες βόρειο παράλληλο και 36 μοίρες νότιο παράλληλο. Ναι. 5 και 5, 10 και 2 η πόλη. Σε αυτά τα σημεία έχουμε με στατιστικά στοιχεία εξαφανίσεις πλοίων και αεροπλάνων πολλά χρόνια τώρα. Και πλοίων και αεροσκαφών. Τις περισσότερες ωστόσο τις έχουμε στο τρίγωνο των Βερμούδων. Γιατί είναι το πιο γνωστό και το πιο δημοφιλές και βέβαια είχε η μεγαλύτερη κίνηση. Ποιος είναι ο απολογισμός λοιπόν για το τρίγωνο των Βερμούδων μόνο? Για το τρίγωνο των Βερμούδων πάμε γύρω στα 1500 πλοία και αεροπλάνα που έχουν χαθεί. 1500, από πότε? Μιλάμε από τη δεκαετία του 50 περίπου. Από το 50 και μετά, 54-55, από τότε και μετά. Ο αριθμός, 1500. Βέβαια έχουμε και κάποια περιστατικά το 45 και το 40. Κάποια πτήση 19 περιβόητη του πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας όμως ναυτικού, ναι. Και πολλά άλλα, αλλά κυρίως από εκεί και μετά είναι πιο τεκμηριωμένα τα στοιχεία γιατί έχουμε περισσότερη τεχνολογία. Συγχωρέστε με και πάλι για τη διακοπή, είναι το μεγάλο γεγονός της ημέρας αυτό που βλέπουμε ήδη στις οθόνες μας και είδατε κυρίες και κύριοι το πίσω μέρος του πλοίου, εκεί βεβαίως είναι εμφανέστατα τα σημάδια από την πυρκαγιά, είναι κατάμαυρο. Ο συνάδελφος, ο Θεοφύλακτος Πατούλας, είναι όλη αυτή την ώρα εμπλό και μεταδίδει. Να τον ακούσουμε και πάλι. Ναι, πράγματι, Θανάση, εμφανεί τα σημάδια της μεγάλης αυτής φωτιάς στο Superfast 3. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι συνεχίζει τη ρόλη του προς αυτοδύναμα προς το λιμάνι της Πάτρας. Σύμφωνα με την από ό,τι μας είπε ο καπετάνιος, ο οποίος βρισκόμαστε πάνω στο καΐκι, πάντως φαίνεται ότι κάει και ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι όλη, η πρίμνη του βαποριού. Βλέπουμε κατάμαυρο όλο το πίσω μέρος. Πράγματι και οι καπετάνοι αυτοί άνθρωποι εδώ, οι οποίοι ασχολούνται χρόνια με τη θάλασσα, μας είπαν ότι αυτή η φωτιά, οι ζημιές που πρέπει να έκανε στο πλοίο θα υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια. Κάει και ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αυτό είναι το λιγότερο. Θεοφύλακτε, να ακούσουμε μαζί τον συνάδελφο τον Στάθη Κεραμιδό, ο οποίος όλο το βράδυ έκανε το ρεπορτάζ, βρέθηκε εκεί τις στιγμές του απεγκλωβισμού των ανθρώπων. Στάθη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Θανάση. Ναι. Λοιπόν, εμείς έχουμε στις οθόνες μας, Στάθη, αυτό που έβλεπες εσύ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το βαπόρι είναι μισοκατεστραμμένο, είναι κατεστραμμένη η πίσω πλευρά του τουλάχιστον. Έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, είναι γνωστό ότι είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο 5ο καράζ, δηλαδή στο σημείο της πρίμης, εκεί υπήρχαν και αρκετά φορτηγά, ναι. Και αυτά έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, δηλαδή είναι υπολόγιστη μέχρι στιγμής οι ζημιές. Βέβαια πρέπει όταν δέσει το καράβι και αν μας επιτρέψουν να μπούμε μέσα να δούμε ακριβώς, να κάνουμε εκτίμηση των ζημιών. Να αφήσουμε για λίγο την εκτίμηση των ζημιών, γιατί το πιο σημαντικό καταλαβαίνεις και εσύ πολύ καλύτερα που βρέθηκες εκεί κοντά, είναι οι άνθρωποι που χάθηκαν. Και οι άνθρωποι που χάθηκαν, από ό,τι ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή, είναι τελικώς 12. Οι πληροφορίες που είχαμε νωρίς το πρωί ήταν ότι επέβαιναν στο βαπόρι με λαθρέο τρόπο 13 Κούρδοι λαθρεπιβάτες. 13 Κούρδοι οι οποίοι πήγαν για μια καλύτερη τύχη στην Ιταλία. Ενδεχομένως λοιπόν να υπάρχει και 13ος νεκρός, ίσως δεν ξέρω και ποιος άλλος, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Στάθη, ναι. Και πρέπει να το διερευνήσουμε και οι δημοσιογράφοι, είναι το γεγονός ότι και η εταιρεία και το λιμεναρχείο της Πάτρας, το οποίο έχει την ευθύνη και της επιβίβασης και των ερευνών και έχει τη συνολική ευθύνη για ό,τι συνέβη, μας μιλούσαν πριν από κάποιες ώρες, μας έλεγαν λοιπόν ότι ο αριθμός των νεκρών αυτός είναι 3 και δεν υπάρχουν άλλοι. Και το έλεγε ο κύριος Αδά με κατηγορηματικό τρόπο σχεδόν. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι ο αριθμός έχει ανέβει στους 12 πια. Την ευθύνη βέβαια για το αν μπαίνουν λαθρεπιβάτες στο πλοίο δεν είναι του πληρώματος. Είναι του λιμεναρχείου. Και μιλάμε για λαθρεπιβάτες κυρίως κουρδικής καταγωγής, αυτοί οι οποίοι είναι κατά εκατοντάδες στην πόλη της Πάτρας και είναι κρεμασμένοι στα κάγκελα του λιμανιού και περιμένουν καρτερικά κι αυτοί να βρουν ένα φορτηγό να λουφάξουν μέσα και να βρεθούν μέσα στο καράβι και να τους βγάλει στην Ιταλία. Πέραν αυτής της επευθύνης του τρόπου δηλαδή με τον οποίο βρίσκονται μέσα στο βαπόρι λαθρέα κάποιοι άνθρωποι, μιλάμε εδώ και για την σπουδή που επιδεικνύει το λιμεναρχείο για να ανακοινώσει τον αριθμό των νεκρών. Ναι, πέρα από αυτό, εγώ θα έλεγα ότι επειδή έχω ακουστεί πάρα πολλά σε σχέση με την φύλαξη του λιμανιού, οι λιμενικοί κάνουν το ό,τι δυνατόν μπορούν, διότι μιλάμε για εκατοντάδες Κούρδοι, οι οποίοι έχουν δηλαδή μια συμπεριφορά επιθετική, θα έλεγα ακόμη. Ξέρω εγώ, οι πολλοί έχουν αποτρασιτεί και μάλιστα επιτίθεται και στους λιμενικούς όταν αυτοί τους παρατηρούν να απομακρυνθούν από το χώρο του λιμανιού. Είναι αδύνατο δηλαδή και με τόσα λίγα άτομα που διαθέτει το λιμενικό εδώ στην περιοχή να έχουμε τέτοια συνόμεση.
του λιμανιού. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σα πω ότι οι Κούρδοι θυσιάζονται κυριολεκτικά όταν θέλουν να περάσουν, να μπουν σε κάποιο βαπόρι. Μιλάμε για απίστευτα σημεία. Στάθη, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω. Από κάτω. Δηλαδή, κάποιοι δηλαδή ξέρουν ότι μπορεί και να πεθάνουν εκεί που βρίσκονται. Αλλά παρόλα αυτά επιβαίνουν σε αυτό και προσπαθούν να μην διαφύγουν. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λες. Καταλαβαίνουμε ότι ενδεχομένως δεν αρκεί ο αριθμός των λιμενικών για να εκτελέσουν όλο αυτό το έργο, το πολύ μεγάλο έργο. Είναι δεκάδες, πράγματι εκατοντάδες κάθε μέρα ίσως οι λαθρεπιβάτες αυτών των βαποριών που πάνε στην Ιταλία. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν ακόμη και οι καταγγελίες για χρηματισμό και λιμενικών. Τις ακούσαμε νωρίτερα από τον πρόεδρο των αυτών, τον κύριο Νταλακό Γιώργο. Και δεν ξέρω αν είναι υπόλογοι για τέτοιες περιπτώσεις ήδη κάποιοι άνθρωποι από το λιμεναρχείο, από το λιμενικό. Καλά, αυτά είναι αναπόδεικτα βέβαια, έτσι. Είναι αναπόδεικτα. Πώς μπαίνουν όμως κατά δεκάδες, Βεστάθη μου, μέσα στα καράβια οι Κούρδοι και οι υπόλοιποι. Μα το λιμάνι δεν είναι εδώ και κάποιο. Δεν είναι περίφρακτο. Το λιμάνι δεν είναι περίφρακτο, αλλά στις μπουκαπόρτες των καραβιών υπάρχουν και οι λιμενικοί, υπάρχουν και οι άνθρωποι του πληρώματος. Βεβαίως. Αλλά όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα οι Κούρδοι, μπαίνουν εμφανώς με τα φορτηγά μέσα στο. Στο καράβι. Στα φορτηγά δεν γίνεται. Σταθεί. Κάτω από ρόδες, κάτω από δοχεία βενζίνη. Και μέσα στα φορτηγά σου λέω, δεν γίνεται κανένας έλεγχος στα φορτηγά. Και βέβαια γίνονται έλεγχοι. Αλλά ξέρετε τώρα, όταν υπάρχει ένας λιμενικός σε κάθε βαπόρι το οποίο πρόκειται να αναχωρήσει και ο οποίος κάνει αυτή την επιτήρηση, φυσικό είναι και γιατί υπάρχουν πολλά φορτηγά τα οποία είναι σταθμευμένα στο λιμάνι για πολλές ώρες. Και αυτοί οι Κούρδοι λοιπόν προσπαθούν ώρες. Πάρα πολλές ώρες να βρουν τον τρόπο να λουφάξουν μέσα σε κάποιο φορτηγό. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το συμπέρασμα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά στην αλυσίδα του ελέγχου. Τώρα, αν φταίνει η λιμενική, αν φταίνει οι επιτελείς τους που δεν έχουν ορίσει περισσότερους λιμενικούς να κάνουν τη δουλειά αυτή εκεί, ή αν φταίει το Υπουργείο που έχει διορίσει γενικότερα λίγους λιμενικούς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά στην αλυσίδα του ελέγχου και της ασφάλειας κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Έχει εφοδιαστεί και με ένα μηχάνημα ανίχνευσης, έτσι, ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι σημαντικό, δεν υπάρχουν τα λιμάνια αυτό το πράγμα. Αλλά πού να πρωτοπάει το μηχάνημα αυτό, σε ποιο βαπόρι να πρωτοπάει. Κάθε απόγευμα από 10 καράβια. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από το Στάθη Κεραμιδά. Επανερχόμαστε στον Θεοφύλακτο Σπατούλο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, είναι εν πλώ και παρακολουθεί το βαπόρι αυτό που επιστρέφει στην Πάτρα. Υπολογίζω σε περίπου μισή ώρα να βρίσκεται στο λιμάνι της Πάτρας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Θεοφύλακτος. Όχι. Όχι, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Δυστυχώς είναι αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα. Γεγονότα που μας κάνουν να τρέμουμε όλοι μας. Γιατί δεν είναι μόνο οι όποιες αεροπορικές τραγωδίες, είναι και οι ναυτικές τραγωδίες. Και οι σιδηροδρομικές. Σαν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, είναι η αίσθησή μου αυτή, είναι λάθος. Όσον αφορά τις αεροπορικές τραγωδίες. Νομίζω... Γενικότερα το λέω τώρα, κύριε Κωνσταντίνο. Ναι, δεν μιλώ μόνο και για γενικότερα τις τραγωδίες. Ίσως θα πρέπει να πούμε ότι έχει εξελιχθεί η βιομηχανία της ενημέρωσης. Πάρα ίσως πολύ, να... με αποτέλεσμα πλέον πράγματα τα οποία συνέβαιναν στο παρελθόν και ίσως δεν πέρναγαν άμεσα και στο μέγεθος, πέρναγαν στα ψηλά. Σήμερα πλέον έχουν γίνει, είναι πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Επιστρέφουμε στην κουβέντα, θα μας διέκοψε, ναι, το συγγνώμη. 1500 λοιπόν αεροσκάφη, μας είπατε από το 50 και μετά, και πλοία, εξαφανίστηκαν ή βρέθηκαν και συντρίμια σε κάποια Όχι, από αυτά. Τίποτα από αυτό. Έχουν εξαφανιστεί τελείως. Έχουν εξαφανιστεί τελείως εδώ και τόσα χρόνια. 1500. Μόνο στην περιοχή εκείνη. Μόνο στην περιοχή των Βερμούδων. Δύο πράγματα να προσθέσω. Πρώτον, ότι τα βάθη στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Τρίγωνο των Βερμούδων, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Ίσως είναι το βαθύτερο κομμάτι του Ατλαντικού. Και επειδή στην πολιτική αεροπορία τουλάχιστον δεν γίνεται τίποτα πειραματικό, όλα είναι μελετημένα, προγραμματισμένα και είναι απάβγασμα τεχνογνωσίας. Δεν βρέθηκαν τα συντρίμια ούτε από ένα πλοίο, ούτε από ένα αεροσκάφος. Ούτε από ένα, διότι τα βάθη εκεί είναι, δεν μπορούν να προσεγγιστούν. Μα κάτι θα έπρεπε όμως, κύριε Κωνσταντέλε. Όχι, πάντα βρέθηκαν σε τέτοιου είδους συντρίμματα, επιπλέοντα έχουν βρεθεί. Δεν έχουν βρεθεί όμως οι άτρακτοι και τα μεγάλα τμήματα. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι η πολιτική αεροπορία χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι προβληματίζει την πολιτική αεροπορία αυτό το γεγονός. Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχουν διαδρομές οι οποίες ρυθμίζονται σε ημερήσια βάση, οι διαδρομές που πετάνε τα πολιτικά αεροσκάφη πάνω από τον Ατλαντικό, σε σχέση με τους αεροχυμάρους, γιατί προσπαθούμε να αποφύγουμε τις περιοχές όπου υπάρχουν αντίθετοι άνεμοι. Υπάρχουν λοιπόν διαδρομές, ειδικά οι νοτιότερες διαδρομές των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα η διαδρομή που περνάει από τη Σάντα Μαρία, από την Πορτογαλία και φτάνει μέχρι τη Φλόριντα, οι οποίες πετούν πολιτικά αεροσκάφη, δεκάδες πολιτικά αεροσκάφη κάθε μέρα πάνω από το Τρίγωνο των Βερμούδων. Και νομίζω ότι την τελευταία 20 ετία δεν έχουμε
απώλεια πολιτικού αεροσκάφου σε αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Υπόψη επίσης ότι έχουν μπλεχθεί πολλά στο παρελθόν για διάφορες δοκιμές του πολεμικού ναυτικού της των Ηνωμένων Πολιτειών, για τα περιβόητα συστήματα που εξελίχθηκαν τώρα πρόσφατα ηλεκτρονικού πολέμου. Έτσι, λοιπόν, αεροπλάνο.